Γεια σας, λέγομαι Μαρίνα Μόσχα, είμαι κλινική ψυχολόγος και σήμερα θα δούμε έναν οδηγό ψυχικής επιβίωσης για κουρασμένους γονείς. Ακούγεται λίγο δραματικός μήπως ο τίτλος? Και όμως, όσο δεδομένη και αν θεωρείται η γονεϊκότητα, δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι γονιός. Τώρα βέβαια θα αναρωτηθείτε, μα πώς, με τόσες ανέσεις σήμερα, γιατί δεν είναι εύκολο? Τι να πούν δηλαδή οι γονείς μας, οι γιαγιάδες και οι προπαπούδες μας? Ναι, δύσκολα χρόνια εκείνα σίγουρα, όσον αφορά τις ανέσεις και τα υλικά. Σήμερα όμως, παρόλο που έχουμε τις ανέσεις, δεν έχουμε τον χρόνο να ασχοληθούμε όπως θα θέλαμε και να δώσουμε τα εφόδια στα παιδιά μας, έτσι ώστε να γίνουν δυνατά στις μέρες μας, αλλά και για να μην θεωρηθούμε και κακοί γονείς. Από την άλλη, ίσως έχουμε γίνει πράγματι πιο ευαίσθητοι στις αντοχές μας, καθώς το άγχος και το στρες έχουν φωλιάσει για τα καλά μέσα μας και μας τρώνε μεγάλο μέρος ενέργειας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε? Αντιλαμβάνομαι πως δεν μπορώ να κάνω τα πάντα μόνη μου. Δεν είναι ντροπή να ζητήσω βοήθεια σε κάτι και δεν θα κακοχαρακτηριστώ. Δεν είναι τυχαίο που τις παλιές εκείνες εποχές υπήρχε γειτονιά που ένας στεκόταν στον άλλον. Μπορεί λοιπόν κάποιος φίλος ή συγγενής ή γείτονας να κρατήσει για λίγο τα παιδιά για να βρω έτσι τον χρόνο να ασχοληθώ λίγο και με μένα ή να κάνω κάτι που θέλω. Μοιράζομαι με τον σύντροφό μου την καθημερινότητα. Σύμφωνα με τους ειδικούς ψυχικής υγείας, πολλά ζευγάρια δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, χωρίς ωστόσο να μοιράζονται μεταξύ τους τα άγχη και τις ανησυχίες τους. Μοιραζόμαστε λοιπόν τα συναισθήματα και τα καθήκοντα για τη φροντίδα του παιδιού μας, κάτι που θα μας κάνει να νιώθουμε λιγότερη εξάντληση. Περνάμε λίγο ποιοτικό χρόνο οι δυο μας. Η αλήθεια είναι πως από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο το νέο μέλος της οικογένειας, έχουμε αρχίσει και παραμελούμε ένα στον άλλο. Ας βρούμε λίγο χρόνο για να δούμε και εμάς τους δύο, χωρίς να ψάχνουμε κάτι ιδιαίτερο. Ακόμη και μια απλή βόλτα μαζί μπορεί να μας φέρει και πάλι πιο κοντά. Δεν μιλάμε συνέχεια για τα παιδιά μας. Το να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί και να μοιραζόμαστε οι δύο σύντροφοι την καθημερινότητά μας, δεν σημαίνει πως και πάλι θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τα παιδιά μας. Δεν μιλάμε συνέχεια για τα παιδιά μας με φίλους. Όταν επιτέλους καταφέρουμε να βρεθούμε με τους φίλους μας, ας μιλήσουμε για άλλα θέματα πέρα από τα παιδιά μας. Σκοπός μας είναι να χαλαρώσουμε και να περάσουμε λίγο χρόνο αφιερωμένο σε εμάς και όχι πάλι στα μικρά μας. Ας σκεφτούμε επίσης πόσο κουραστικό είναι αυτό και για τους γύρω μας, αν εκείνοι μάλιστα δεν έχουν παιδιά ή δεν έχουν μικρά παιδιά πλέον. Υπάρχει και ο παιδικός σταθμός ή το νηπιαγωγείο. Έτσι μένει λίγος χρόνος για ξεκούραση και να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Είναι επίσης καλό για το μικρό μας, καθώς θα αρχίσει να μπαίνει στην ομάδα των συνομιλίκων, αλλά και να περνάει όμορφες στιγμές μακριά από εμάς. Οργανώνουμε μικρές αποδράσεις μέσα στο χρόνο που θα μας κάνουν να χαλαρώσουμε και να περάσουμε ξέγνιαστες στιγμές. Κάποιες μέρες μακριά από το σπίτι και τη δουλειά σίγουρα θα μας αναζωογονήσουν. Αν μπορούμε να αφήσουμε μάλιστα τα παιδιά στη γιαγιά και στον παππού ή σε κάποιο έμπιστο άτομο για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα μόνοι μας, θα δούμε πως θα ανταμυφθούμε κάνοντας ένα διάλειμμα. Θα ξεκουραστούμε και ταυτόχρονα θα τονώσουμε τη σχέση μας. Αποτέλεσμα, όταν επιστρέψουμε, να νιώθουμε ξεκούραστοι σωματικά και ψυχικά και έτοιμοι να ξαναδοθούμε στα παιδιά μας.